Λοιπόν, πάμε τώρα να πάμε συνέντευξη από αντιπρόεδρο. Έχουμε τον κύριο Άδων Γεωργιάδη στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια σιδεροκέφαλο στον καινούργιο ρόλο, κύριε Γεωργιάδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη, με υποχρέωση. Λοιπόν, καταρχήν θα μας επιβεβαιώσετε ότι ήταν άκαρπη χθεσινή συνάντηση Τσίπρα-Μητσοτάκη. Άκαρπη από την άποψη. Τι καρπό περιμένα να βγάλει, δηλαδή. Να συμφωνήσουν σε 2, 3, 4, 5 πράγματα. Ξέρω εγώ. Τι άλλο θα μπορούσε. Κοιτάξτε, η συνάντηση γίνεται γιατί πρέπει να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αντιπολιτεύσεως. Ναι. Πρέπει να υπάρχει στη χώρα ένας διαφορετικός πολιτικός πολιτισμός. Αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχαν προσδοκίες περί κάποιου άλλου είδους παραπάνω αποτέλεσμα, για να την πούμε άκαρπη. Αυτό ναι. Που έχει σημασία είναι ότι είχε μια πολύ κακή αρχή ο χειρισμός από πλευράς του κ. Τσίπρα και των συνεργατών του. Γιατί όταν είναι δύο άνθρωποι σε ένα δωμάτιο και την ώρα που μιλάνε οι δυο τους, το γραφείο του ενός κάνει διαρροές στους δημοσιογράφους για το τι λένε οι δυο τους εκείνη την ώρα, πέραν το ότι αυτά που έλεγαν και που διέρεσαν δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα, δεν είναι αυτό το πρόβλημα μόνον, είναι και αυτό φυσικά, αλλά και ως πράξη. Δηλαδή φαντάζεσαι να μην μπορεί να μιλάνε ο Πρωθυπουργός με τον Αρχηγό της Αντιπολιτεύσεως, να μιλάνε και να σκέφτονται τι θα μπορεί να λέει εκείνη τη στιγμή ο Πρωθυπουργός και συνεργάτος δημοσιογράφος προς άγραν εντυπώσεων. Πολύ αποκαρδιωτική αυτή η θεσινή σκηνή. Επί της ουσίας, τώρα το πόσο πολιτικά άκομψο ήταν αυτό, νομίζω ότι υπάρχει μια εντύπωση γενικότερα. Ας το αφήσουμε. Επί της ουσίας τώρα. Πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε. Τα πάντα καταλαβαίνουμε, κύριε Γεωργιάδη. Δεν θυμάμαι να ξαναγίνει. Δεν συνηθίζεται καταρχήν. Αφού είναι ομολογήσει, είναι η πρώτη φορά που θυμάμαι να έχει γίνει στην ιστορία. Δηλαδή να αρχίζουν οι διαρροές την ώρα που μιλάνε. Το να γίνουν διαρροές εγώ 2-3-4 ώρες μετά, εντάξει, έχει συμβεί. Αλλά το να γίνουν διαρροές την ώρα που εξελίσσεται η συνάντηση. Και αυτό αφορά λοιπόν μια πολιτική συμπεριφορά η οποία έχει την αξία της και τη σημασία της. Υπάρχουν και τα ευρύτερα ζητήματα. Τελικά τέθηκε θέμα για το Δουντού ή όχι? Τι εικόνα έχετε? Τίποτα από όσα διαβάσατε δεν έχει με την πραγματικότητα. Δηλαδή? Τίποτα από αυτές τις διαρροές που διέρεσαν, καμία από αυτές δεν είναι πραγματική. Ούτε θα μπορούσε ποτέ να κατηγορήσει τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι να διαλέξει αν θα είναι με το Δουντού ή με την Ελλάδα. Σιγά μην περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα για να ελέγξει τον πατριωτισμό μας, κύριε Παναγιώτη. Στήριξη δεν ζήτησε στην προσπάθεια και για το ασφαλιστικό και να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες πιέσεις που ασκεί το Δουντού? Στήριξη έχει ζητήσει ο κύριος Πρωθυπουργός ήδη από τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών εδώ και τρεις εβδομάδες. Ναι. Την απάντηση την έχει λάβει από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει αλλάξει θέση τη Νέα Δημοκρατία. Το σχέδιο για το ασφαλιστικό το οποίο κατέθεσε ο κύριος Κατρούγκαλος είναι ένα σχέδιο με το οποίο εμείς έχουμε σοβαρές διαφωνίες σε σειρά ζητημάτων. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη νέα εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η εμπλοκή είναι ένα νέο αποτέλεσμα δυσμενές τις διαπραγμάτευσεις που ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας, την ευθύνη της διαπραγμάτευσης την έχει ο κύριος Τσίπρας, δεν την έχει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Αλλά πάμε για σκληρό ροκ. Όχι, πάμε για πολιτισμένη, επικοδομητική και σύγχρονη αντιπολίτευση, αλλά αντιπολίτευση. Εάν κάποιοι περίμεναν ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει με κάποιο τρόπο να είναι στη Βουλή για να στηρίζει τον κύριο Τσίπρα, προφανώς κάνει λάθος. Από τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας, κύριε Γεωργιάδη, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, πιστεύετε ότι υπάρχει κίνδυνος να φτάσουμε σε οριακές καταστάσεις όπως πέρσι το καλοκαίρι? Τόσο μεγάλος κίνδυνος πιστεύω δεν υπάρχει, κυρίως διότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε φροντίσει η πενταετία αυτή, το 2016 μέχρι το 2021, να έχει πολύ μικρότερες λήξεις ομολόγων από ό,τι στο παρελθόν. Να δώσω μια τάξη μεγέθους. Πέρσι συνολικά πρέπει να πληρώσουμε περίπου, αν θυμάμαι καλά, 25-26 δισεκατομμύρια και φέτος είναι κατά τα μισά. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιο διαχειρίσιμη η κατάσταση της αποπληρωμής του δημοσίου χρέους, άρα και πιο μεγάλα τα περιθώρια της χώρας. Ωστόσο, 20 Ιουλίου υπάρχει συγκεκριμένο ομόλογο υποχρέωση 2,3 δις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εγώ και τα λεφτά δεν θα υπάρχουν. Αλλά αν σκεφτείτε ότι πέρσι τον Αύγουστο είχαμε 8 δις στο σύνολο. Σωστό. Το 2,6 με το 8 έχει μια αλφα διαφορά. Άρα λοιπόν δεν φοβάστε να βρεθούμε, ότι μπορεί να βρεθούμε ξανά στα κακά του 2015. Με τον κύριο Τσίπρα στην εξουσία φοβάμαι τα πάντα. Όταν άκουγα χθες τον κύριο Βαρουφάκη να εξιστορεί τον τρόπο που διαπραγματεύτηκε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βαρουφάκης, είναι λογικό να φοβάμαι τα πάντα.
Σας λέω ότι δεν έχουμε το ίδιο μέγεθος κινδύνου που είχαμε πέρσι. Κίνδυνο φυσικά και έχουμε. Πάντα έχουμε. Αυτό κρατάμε, ότι αισθάνεστε ότι είναι μικρότερος ο κίνδυνος. Για πάμε τώρα στον κύριο Βαρουφάκη χθες. Τι συμπεράσμα βγάλετε εσείς? Κοιτάξτε, ο κύριος Βαρουφάκης είναι δύσκολο να ξεχωρίσει από αυτά που λέει, τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα. Πάνω σχάρι, αν με ρωτάτε εμένα τη γνώμη μου, η ιδέα ότι ο Κινέζος πρωθυπουργός εκμυστηρεύτηκε στον κύριο Βαρουφάκη, τον πήρε η Άγγελα Μέρκελ για να σταματήσει τη χρηματοδότηση της Ελλάδος, μου φαίνεται εξωπραγματική. Ακόμα και αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, πράγμα για το οποίο εγώ δεν έχω την παραμικρή ιδέα αν έχει συμβεί, είμαι τελείως βέβαιος ότι αποκλείεται ο Κινέζος πρωθυπουργός να έπαιρνε το πίσω τον κύριο Βαρουφάκη. Άρα προφανώς ο άνθρωπος αυτός γεννάει η φαντασία του διάφορα θέματα. Από την άλλη όμως, δεν μπορώ να σας κρίνω ότι γεννήσει και μια σειρά σοβαρών πολιτικών ζητημάτων. Πάνω χάρη, το ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν πλήρως ενήμερος ότι αν προχωρήσουν σε μια σειρά κινήσεων, στις οποίες τελικά προχώρησαν, ότι θα κλείσουν οι τράπεζες, και ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε εξηγηθεί επαρκέθατα τον κύριο Βαρουφάκη, τον κύριο Τσίπρα, ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου, από τις 20 Φεβρουαρίου και μετά, αυτό αλλάζει τη συζήτηση. Γιατί αυτό σημαίνει ότι το κλείσμα των τραπεζών, θυμίζω πάνω χάρη, ότι πέρσι η Αυγή είχε κάνει δημοσίευμα ότι εγώ έκλεισα τις τράπεζες. Εγώ προσωπικά, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν φαντάζομαι η Αυγή σήμερα να μου ζητήσει συγγνώμη για το γεγονός ότι ο κ. Βαρουφάκης μας απεκάλυψε όχι μόνο ότι το εγνώριζε, όχι μόνο ότι είχε προειδοποιήσει τον κύριο Τσίπρα, αλλά όταν πήρε τις αποφάσεις που πήρε, τις πήρε ξέροντας ότι θα κλείσουν οι τράπεζες. Ναι, μα είπε και από το πρώτο ραντεβού ο Ντάιζενμπλουμ το είπε αυτό. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε, είναι διαφορετικό πράγμα να πεις ότι οι τράπεζες κλείσαν από ατύχημα, το οποίο είναι μια συζήτηση, ότι δεν είναι καλύτερη ανάπτυξη. Και διαφορετικό πράγμα να συζητάμε ότι κάναν την πολιτική επιλογή να κλείσουν οι τράπεζες. Δεν είναι το ίδιο. Μάλιστα. Αυτό τώρα, επειδή έχουν ακουστεί πολλά και είχατε πει και κάτι παλιότερα και νομίζω και ο κ. Μητσοτάκης είχε αφήσει ένα ποινικό, υπάρχει θέμα ποινικής διερεύνησης ευθυνών επ' αυτού του θέματος? Κοιτάξτε, άμα συνεχίσει ο κ. Βαρουφάκης να κάνει το κ. Βαρουφάκης. Τι άμα συνεχίσει, εδώ κάτι έχει γίνει. Ναι, αυτό που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Ασχέτως τι λέει όχι η Νέα Δημοκρατία, ο κάθε χέφρον πολίτης καταλαβαίνει ότι αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα ερευνήσουν. Εσείς δεν έχετε περιέργεια να ερευνηθούν? Όλοι έχουν περιέργεια. Εγώ δηλαδή, και ως βουλευτής του κοινοβουλίου, αλλά και ως πολίτης αυτής της χώρας που επλήγει από τα capital controls, που επιχείρησή του επλήγει, που έχω χάσει λεφτά, που έχω δυσκολία στην οικογένειά μου από εκείνη τη μέρα και μετά, ναι, θέλω να ερευνήσω να δω τι έγινε. Μάλιστα. Αυτό αποτελεί μια πολιτική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας? Μα το έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και πολύ καιρό. Ωραία. Το έχει πει, δεν είναι καινούργια θέση. Προφανώς η χθεσινή συνέντευξη ενισχύει. Φαντάζομαι ότι ναι, επειδή έχουμε και άλλα δεδομένα μετά και τα χθεσινά. Με αυτή την έννοια το λέω. Ήταν προηγηθή του κυρίου Σουδνάρα. Ο κύριος Βαρουφάκης που είναι ασυγκράτητος θα δώσει και άλλες. Μια ερώτηση άλλη για το... Όλες με πολύ μεγάλη προσοχή. Για το ιστορικό σκέλος. Πάντως ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να αποφύγει τη χθεσινή συνέντευξη απλώς λέγοντας ότι είναι αναξιόπιστος ο κύριος Βαρουφάκης. Και δεν μπορεί να το αποφύγει διότι ο κύριος Βαρουφάκης, αν είναι αναξιόπιστος, πόσο μάλλον το ότι ο κύριος Τσίπρας τον κράτησε στη θέση του μια τόσο κρίσιμη θέση επί τόσους μήνες και επί αναξιόπιστος. Ο κύριος Βαρουφάκης είπε χθες, κύριε Γεωργιάδη, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να κλείσει ο Σαμαράς την αξιολόγηση γιατί τον είχε ξεγραμμένο η Τρόικα. Δεν υπήρχε περίπτωση η Τρόικα να του δώσει την αξιολόγηση. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση που έκανε? Εγώ δεν το έχω πει έτσι, το έχω πει πάρα πολλές φορές και υπό την έννοια αυτή με επιβεβαίωσε ο κύριος Βαρουφάκης. Από την ώρα που ο κύριος Τσίπρας είπε στη Βουλή τον Οκτώβριο του 2014 ότι εγώ ό,τι και να υπογράψει ο Σαμαράς δεν το αναγνωρίζω, είχε τελειώσει η συζήτηση περί αξιολογήσεως. Γι' αυτό και είναι και άδικες κατηγορίες ότι ο Σαμαράς δεν έκλεισε την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση δεν έκλεισε λόγω του Τσίπρα. Για ποιο λόγο? Διότι οι Ευρωπαίοι έβλεπαν ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε πρόεδρο δημοκρατίας, έβλεπαν ότι ο Τσίπρας ήταν επόμενος πρωθυπουργός και τον άκουγαν να λέει ότι εγώ δεν αναγνωρίζω οτιδήποτε υπογράψει ο Σαμαράς. Πάντως, κύριε Γεωργιάδη, διακρίνω μια αλακάρτα αντιμετώπιση των όσων λέει ο κύριος Βαρουφάκης. Κάποια τα οποία δικαιώνεται, θα σας πω, κάποια τα οποία τα θεωρείτε υπερβολικά παραμύθια, ψέματα ή σκοπιμότητες τα καταγγέλλεται ανοιχτά. Κάποια τα οποία δικαιώνουν ενδεχομένως εντός ή εκτός εισαγωγικών τον κύριο Σαμαρά και τη δική σας κυβέρνηση, τα αποδέχεστε ασμένως. Δεν καταγγέλλω απολύτως τίποτα. Σας είπα ότι θέλω όλα να ερευνηθούν. Εγώ δεν τα απαξίωσα αυτά που είπε. Mm-hmm. Δεν είπα ότι όσα είπε είναι ψέματα. Έκρινα μόνο στο κείμενο χωρίο όσον αφορά. Τους Κινέζους. Τον Κινέζο πρωθυπουργό μου. Και το τηλεφώνημα. Εντάξει, μάλιστα. Ναι, όπως... Παρά τα αυτά, ναι, όλη η ιστορία που έχει εξορίσει ο κ. Βαρουφάκης για την ενδελεχή ενημέρωση του κ. Τσίπρα για την πολιτική συνέπεια των επιλογών του και ότι ο κ. Τσίπρας έλαβε αποφάσεις χωρίς πλήρη γνώση τι θα συνέβαινε στη χώρα,
Καθόλου δεν το απαξιώνω, κύριε ναι. Παναγιώτη. Και λάθος. Ανεξαρτήτως. Θεωρώ και πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Ανεξαρτήτως εάν επιβεβαιώνει την πολιτική σας, εγώ πρέπει να πω ότι με πείθει η κοινή λογική. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι σε τόσο κρίσιμες συνθήκες ένας υπουργός οικονομικών μπορεί να παίρνει αποφάσεις να λειτουργεί ερήμην του πρωθυπουργού της χώρας. Αυτό είναι αυτονόητο και προφανές. Τώρα, τα υπόλοιπα όλα, πώς ακριβώς, ποιος, ποιον, πότε, πώς, είναι μια άλλη ιστορία που θέλει κουβέντα. Πάντως, δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να μην τοποθετείται σε όλα αυτά. Δεν μπορεί να κάνει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι περαστικός από τη χώρα. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Τσίπρας διόρισε τον κύριο Βαρουφάκη σε αυτή τη θέση. Δεν το διόρισα εγώ. Τελευταίο ερώτημα. Με το SRU τώρα τελικά και τις τηλεοπτικές άδειες, τι θα γίνει? Εμφανίζεστε, λέει η κυβέρνηση, να υπερασπίζεστε ένα καθεστώς το οποίο τέλος πάντων μπάζει ή παρουσιάζει προβλήματα ή διαπλέκεται ή και εσείς μπλοκάροντας το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν αφήνετε την εξυγίανση. Έβλεπα το πρωί τον κύριο Μανιό στο Μέγκα. Έλεγε ότι το Μέγκα είναι παράνομο και πρέπει να έρθει η αστυνομία και το ελέγξει εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω αν το είδατε. Πήγε, ναι, το είδα. Απλώς δεν ξέρω αν πήγε η αστυνομία. Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο με τη σειρά, γιατί ίσως ο κύριος Μανιός να μην ξέρει. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάποιες ιδεολειψίες που κατηνώνουν τους καθιστά και επικίνδυνους. Πρώτα απ' όλα, τα κανάλια δεν εκπέμπουν παράνομα. Τα κανάλια εκπέμπουν απολύτως νόμιμα. Με προσωρινές άδειες. Δεν είναι προσωρινές οι άδειες. Κάντε λάθος. Προσωρινές ήταν υπολογούμενες άδειες. Έγινε διαγωνισμός επί κυβερνήσεως Σαμαρά με την Διτζέα. Ναι. Η Διτζέα σε διεθνή διαγωνισμό κέρδισε. Ναι, αλλά αμφισβητείτε τώρα, εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Η Διτζέα πληρώνει το κράτος παίρνει λεφτά για τα κανάλια και τα κανάλια εκπέμπουν μέσω του ψηφιακού σήματος της Διτζέα. Όλα αυτά έχουν γίνει απολύτως νόμιμα και πρέπει να καταλάβει όποιος λέει ότι είναι παράνομα τα κανάλια, ότι κάνει λάθος. Τώρα, θέλει μια νέα ελληνική κυβέρνηση να πείτε να φτιάξει ένα διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο. Καμία αντίρρηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ. Εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει τρόπος να πάρει περισσότερα λεφτά το κράτος, είμαστε υπέρ. Εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει τρόπος να μπει μεγαλύτερη ακόμα τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο, είμαστε υπέρ. Σε τι είστε σε κατά? Σε τι είμαστε κατά τώρα? Ναι. Είμαστε κατά στο να τα αποφασίσει όλα αυτά ο κύριος Παπάς? Όχι. Ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Παπάς όμως είπε χθες ότι εντάξει, να φύγει από μένα και να πάει στη Βουλή. Είναι ο δικτάτορ της χώρας, αλλά εμείς δικτάτορα στη χώρα δεν θέλουμε. Δεν είναι βαρύ τώρα αυτό που λέτε? Σε κανέναν άλλον. Μα χθες, ότι είναι βαρύς ο χαρακτηρισμός δικτάτορας της χώρας, είπε πρώτον. Και δεύτερον, χθες δεν είπε ότι αν συμφωνήσετε να πάμε στη Βουλή να αποφασίσετε τον αριθμό των αντίον? Ακούστε τι είπε, ακούστε τι είπε. Ήταν πολύ πονηρός και το είπε ωραία μετά στη διάσκεψη του Προέδρου. Δεν παρακολούθησα μεγάλη προσοχή εγώ, ενδεχομένως και εσείς. Θα πάμε στη Βουλή, αλλά η Βουλή δεν θα αποφασίσει με τα 4-5 που λέει το Σύνταγμα για το ΕΣΟΥΡΟΥ. Με απλή πλειοψηφία. Θα αποφασίσει με απλή πλειοψηφία. Μάλιστα. Δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΜΕΛ. Δηλαδή με τους τύπους του κ. Παπά. Άρα τι λέει ο κ. Παπάς? Να πάρουμε μια αρμοδιότητα που πρέπει βάσει συντάγματος να έχει το Εθνικό Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο Σύνταγμα προβλέπει πλειοψηφία 4-5, ακριβώς για να εξασφαλιστεί η συνένταση των άλλων κομμάτων και να υπάρχει διαφάνεια, και να το μεταφέρουμε στο κοινοβούλιο σε μια απλή πλειοψηφία συγκυριακή, ώστε να έχει την απόλυτη εξουσία το κυβερνών κόμμα. Το δείτε λογικό εσύ αυτό? Αυτή η απόλυτη εξουσία την οποία επιδιώκει κατά τη γνώμη σας η κυβέρνηση, σε τι κατατείνει? Έχει δεσμευτεί να δώσει κάπου άδειες? Έχει ορκισμένους εχθρούς? Για ποιο λόγο το κάνει? Όταν ο κύριος Παπάς βγαίνει και γυρνάει και λέει θα δώσω 4 τηλεοπτικές άδειες ανεμπορικού χαρακτήρα, το είπε πριν μια εβδομάδα. Ναι. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί 4 και όχι 6. Ή γιατί 6 και όχι 12. Φαντάζομαι ή το... γιατί 4 και όχι 3. Όταν έρθει η ώρα θα το πει γιατί. Με όταν άμα έχει πάρει την εξουσία να το κάνει, κύριε Παναγιώτη, θα είναι πολύ αργά. Σωστό επιχείρημα. Θα σας πω λοιπόν ότι ο περιορισμένος αριθμός των τηλεοπτικών αδειών είχε μια λογική την εποχή του αναλογικού σήματος. Για ποιο λόγο? Διότι δεν χώραγε το φάσμα πολλές άδειες. Αλήθεια είναι αυτό. Άρα εκεί έπρεπε να ακολουθήσει τα όρια της τεχνολογίας. Αυτό είναι το όριο που έχει. Η τεχνολογία άλλαξε όμως. Το ψηφιακό σήμα δεν υπάρχει αυτό το όριο. Έχεις όσα κανάλια θέλεις. Άρα λοιπόν επαναλαμβάνω. Ποιος είναι ο κύριος Παπάς και με ποια κριτήρια αποφάσισε ότι θα είναι 4 οι ενημερωτικοί σταθμοί? Ποια είναι κατά τη γνώμη σας? Εσείς έχετε απάντηση σε αυτό το ερώτημα αυτό που θέτατε. Αυτό λέμε εμείς ότι θα προωρούσα το, θα έπρεπε να το αποφασίσει το Εθνικό Αθλητικό Συμβούλιο. Όπου εκεί θα υπήρχε διακομματική συνένεση, όπου εκεί δεν θα υπήρχε ο φόβος ότι είναι άλλου είδους τα κριτήρια και άλλου είδους τα κίνητρα, ότι θα μπορούσε το Συμβούλιο επαγγελματικά να αναθέσει, παραδείγματος χάρη,
σε έναν ειδικό μελετή των ελληνικών μέσων για να βγάλει ένα πόρισμα πώς πέραν αυτές οι άδειες και όλο να γίνει με συνένεση, διακομματικά και με δημοκρατικότητα. Εάν όμως αυτό είναι η απόφαση ενός και μόνο ανδρός, ο οποίος από την επομένη θα μπορεί να σηκώνει το ακουστικό του και να παίρνει τηλέφωνο στα δελτία ειδήσεων και να λέει: εάν δεν παίξω αυτό το βίντεο, θα σας κλείσω. Τότε προφανώς εκεί δεν έχουμε τα ίδια χέρια δημοκρατικότητα. Είναι και ακούγεται και λίγο σαν δίκη προθέσεων αυτό το. Ότι και έστω και να γίνει έτσι, θα γίνει. Εγώ, ξέρετε, σε αυτά τα θέματα είμαι καλύτερα, λέει, πώς το λέει, η παροιμία. Γαϊδρό δεν παράγει. Όχι, φυλάει τα ρούχα. Το πήγατε κατευθείαν στο Λούφα και παραλλαγή. Μάστε. Ευχαριστώ. Εν πάση περιπτώσει, όποιο επιθυμεί τον κύριο Παπά σε ρόλο υπερκαναλάρχη, να μα το πει. Εμεί στην Νέα Δημοκρατία δεν τον θέλουμε υπερκαναλάρχη. Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω, εάν δεχτεί ο κ. Παπά όλη αυτή η διαδικασία να περάσει στο Εθνικό Ελληνικό Συμβούλιο, ναι, εδώ είναι η Νέα Δημοκρατία να προχωρήσουμε στην αδειοδότηση, στην τάξη, στα πάντα. Αλλά όχι με την απόλυτη εξουσία του κ. Παπά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάτη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, 1:34 πάμε για τίτλους και επιστρέφουμε.